Αναπνέουμε βαθιά και ηρεμούμε τα σώματά μας. Αναπνοές από το βάθος της κοιλιάς. Χαλάρωση του φυσικού σώματος. Ηρεμία στα αισθήματά μας. Γαλήνη στο νοητικό σώμα. Δομούμε το κανάλι μας, το χρυσό μας άξονα, τη χρυσή μας κεραία, τις χρυσές μας ρίζες. Ιστάμεθα μέσα στο κανάλι μας. Ιστάμεθα μέσα στο ομαδικό κανάλι. Ιστάμεθα μέσα στο κανάλι της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας. Οι άγγελοι στριφογυρίζουν ανάμεσά μας.
οι άγγελοι γύρω μας. Τα ενεργειακά μας κέντρα εναρμονίζονται. Το κέντρο της καρδιάς μας ηρεμεί. Φανταζόμαστε το σταυρό στο κέντρο της καρδιάς μας. Παρατηρούμε τα τεταρτημόρια του σταυρού, αν είναι ισομερή. Πόσο δεξιά ή αριστερά είναι ο κάθετος άξονας. Πού βρίσκεται, σε ποιο ύψος, ο οριζόντιος άξονας. Καταγράφουμε. Φανταζόμαστε τον ενεργειακό κύκλο του κέντρου της καρδιάς μας και τον ατομικό σταυρό μέσα σε αυτόν. Κρατάμε ζωντανή την εικόνα του σταυρού στον ενεργειακό κύκλο, στην καρδιά μας και τον κάνουμε χρυσό σταυρό. Παρατηρούμε τις αλλαγές του, καθώς ο σταυρός στον κύκλο του ενεργειακού κέντρου της καρδιάς μας όλο ένα γίνεται ορθότερος. Καταγράφουμε τις αλλαγές.
παρατηρούμε την ευθυγράμμιση τη σταδιακή των κατώτερων ενεργειακών μας κέντρων. Οραματιζόμαστε το ηλιακό μας πλέγμα σαν έναν χρυσό ήλιο. Ελέγχουμε πού βρίσκεται αυτός ο χρυσός ήλιος επί του άξονά μας. Αν είναι δεξιότερα ή αριστερότερα. Ελέγχουμε το κέντρο χάρα στην κοιλιά μας. Ελέγχουμε και τη βάση του άξονά μας. Είναι μία κόκκινη σφαίρα στη βάση μας, χρυσοκόκκινη, ακτινοβόλα. Μία πορτοκαλί σφαίρα στο κέντρο χάρα. Χρυσό πορτοκαλί. Μία κίτρινη σφαίρα στο ηλιακό μας πλέγμα. Ο ήλιος. Και το τριαντάφυλλο στο κέντρο της καρδιάς μας. Το τριαντάφυλλό μας αναπτύσσεται από την ακτίνα της προσωπικότητάς μας. Καταγράφουμε το άνοιγμα του τριαντάφυλλου στην καρδιά μας. Ηλιακό πλέγμα, καρδιά. Το δίπολο εναρμονίζεται.
σε ολόκληρο το θώρακά μας ημό φλόγα. Η δράση της η καθαρτήρια εξυπηρετεί το δίπολο του τρίτου και τέταρτου ενεργειακού κέντρου. Το κέντρο της καρδιάς μας διακατέχεται από πολλά συναισθήματα. Δεν διαθέτει την κατάλληλη απροσωπεία. Προσέχουμε. Η μοβ φλόγα εργάζεται. Δεύτερο, τρίτο ενεργειακό κέντρο, ευθυγράμμιση του διπόλου. Φλόγα η όχρους βυθίζεται στα κατώτερα ενεργειακά μας κέντρα. Παρατηρούμε εάν η φλόγα πηγαίνει σε όλα τα μέρη, αν είναι ισοκατανεμημένη ή εάν σε κάποια σημεία δεν έχει πρόσβαση. Αφήνουμε τη λογική κατά μέρος και αφήνουμε την ιερή φλόγα να περάσει και στο δεξιό τμήμα του σώματός μας. Η όραση της φλόγας πρέπει να είναι σφαιρική. Δεξιά, αριστερά. Πάνω και κάτω. Αριστερά, δεξιά. Κάτω και πάνω. Παντού. Ενδυόμαστε έναν ιόχρου μανδύα, μακρύ, με φαρδιά μανίκια, πλούσιο. Ξαναγυριστό γιακά για το κέντρο του λαιμού μας. Και ιόχρου κουκούλα για τις αισθήσεις μας. Ένα ιόχρου πέπλο πέφτει μπροστά μας,
στο πρόσωπό μας. Εσωτερικευόμαστε αργά. Η προετοιμασία που γίνεται μέχρι στιγμής είναι προετοιμασία που πρέπει να γίνεται, να προϋπάρχει, κυρίως πριν τους διαλογισμούς, γιατί χάνουμε πολύτιμο ενεργειακό χρόνο. Παραμένουμε μέσα στο ιόχρου αυτό περικάλημα. Ζητούμε συνειδητοποίηση του έργου και του σκοπού. Η εσωτερήκευση να προϋπάρχει. Είμαστε μέσα στο ιόχρου περικάλημα. Εσωτερικευμένοι. Ο χρηστικός στρατός βρίσκεται σε παράταξη. Καταγράφουμε πού βρισκόμαστε. Ευθυγραμμιζόμαστε. Συντονιζόμαστε. Πέμπτο και έκτο ενεργειακό κέντρο, το δίπολο συντονίζεται. Πέμπτο και τέταρτο, ευθυγράμμιση. Επικαλεστείτε τους αγγέλους σας, τον Ιόχρου Άγγελο, και συνεργαστείτε μαζί του. Τον Ηλιακό Άγγελο, και συντονιστείτε μαζί του. Τον φύλακα άγγελό σας και ενεργοποιηθείτε μαζί του.
πώς θα χρησιμοποιήσετε τον άγγελο του πυρός. Ενεργοποιήστε τους αγγέλους, σημαίνει η ψυχή σας να καθυποτάξει την προσωπικότητα και με την ψυχική σας ανώτατη ενέργεια να έρθετε σε συνεργασία με το αγγελικό βασίλειο που σας περιμένει. Δεν μπορεί να συνεργαστεί με τις προσωπικότητές σας και είναι δική σας δουλειά η καθυπόταξή τους στην ψυχή σας. Η συνεργασία μπορεί να γίνει μετά από αυτό το επίπεδο. Το γνωρίζετε. Τα σώματά σας εξακολουθούν να εναρμονίζονται. Ο σημερινός σας κύκλος είναι για την υπηρεσία του κόσμου. Χρειάζεστε άλλα σώματα τα οποία διαθέτετε εάν τα επικαλεστείτε εδώ και τώρα. Παραμένετε εν σιωπή. Εν σιωπή θα προετοιμάζεστε κιόλας. Ομ. Τα ενεργειακά ρεύματα κυκλοφορούν. Προετοιμαζόμαστε. Τα σώματά μας ευθυγραμμίζονται, διατάσσονται και περνάμε σε διεύρυνση ατομική. Εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
Ο ενεργειακός μας κύκλος συντονίζεται. Παρατηρούμε και κάνουμε ενεργειακές καταγραφές. Μας δίδεται μία μεγάλη ευκαιρία να δούμε αν η ενεργειακή μας σφαίρα είναι ελλιπής. Ο άξονάς μας, αν είναι μη γειωμένος. Παρατηρούμε απρόσωπα. Εστιαζόμαστε στο βάθος της καρδιάς μας και προσευχόμαστε για το μέλλον και τη δύναμη της ομάδος. Καθένας στο δικό του ρυθμό, αφού ολοκληρώσει, μπορεί να γειωθεί πλήρως σε πλήρη ενεργειακή ετοιμότητα με φωτεινή πανοπλία. Εγρήγορση. Ο καθένας ομαδοποιημένος με τους αγγέλους του. Ο καθένας μας μία δυναμική ενεργειακή σφαίρα. Ο καθένας μας είμαστε πολλοί μέσα στο κανάλι του φωτός, της αγάπης, της δύναμης. Να μην ξεχνάμε πως ενεργοποιούμε τη δύναμή μας, πως χρησιμοποιούμε τα φτερά μας. Να μην ξεχνάμε τα τρία μέρη μας.
το χρυσό άξονά μας, τη χρυσή μας κεραία και τις χρυσές μας ρίζες. Χωρίς το ένα από αυτά δεν μπορούμε να υπάρχουμε. Το έργο μας είναι ζωντανό. Το έργο της ιεραρχίας και της γείωσης των ενεργειών εξαρτάται από τους κρίκους της ενεργειακής χρηστικής αλυσίδας. Η δύναμη μιας αλυσίδας είναι η δύναμη του πιο αδύναμου κρίκου της. Από αυτόν εξαρτώνται τα πάντα. Γι' αυτό δυναμώνουμε. Ομ. Εν σιωπή παραμένουμε. Προσκυνούμε τις θείες δυνάμεις που παρίστανται με ταπεινότητα και παίρνουμε τη θέση μας φωτεινά και ακτινοβόλα. Παρουσιάζουμε στην ιεραρχία το φως μας. Αυξάνουμε την ισχύ μας. Γινόμαστε δύναμοι. Δύναμοι. Ο άξονάς μας κραδαίνεται. Η γείωσή μας τελειοποιείται. Το κανάλι δονείται και βαθαίνει. Κρατάμε καλά τις κεραίες υπερυψωμένες, να μην μας πάρει το βάθος. Εμείς παραμένουμε σταθεροί. Τη σταθερότητά μας πρακτικά, οραματικά, τη μετράμε με τους χρυσούς μας άξονες. Κάθετοι χρυσοί άξονες. Το πέμπτο ενεργειακό κέντρο του λαιμού μας να βρίσκεται στο ορθό επίπεδο.
οι κεραίες μας, πολύ καλές, υψώνονται από πάνω από το κεφάλι μας. Κρατηθείτε στο σωστό ύψος. Ο χρυσός άξονας να καθρεφτίζεται στο χρυσό άξονα της ομάδος. Και ρίζες βαθιές. Βαθύτερες οι ρίζες της ομάδος να ενεργοποιηθούν. Ο άξονας της ομάδας, η χρυσή κεραία της ομάδος να ενεργοποιηθούν. Ένας χρυσός πίδακας από τη χρυσή κεραία της ομάδος ενεργοποιεί και δυναμώνει τις ατομικές χρυσές κεραίες μας. Ο άξονας είναι ενισχυμένος από τους εσωτερικούς αδελφούς και τους αγγέλους. Ευλογία. Το χρυσό φως του χρυσού μας άξονα αναβλύζει από τη χρυσή ομαδική μας κεραία. Αναβλύζει και εισραίει στις ατομικές μας κεραίες. Διατρέχει το σώμα μας και παρατηρούμε την πορεία του μέσα μας. Παρατηρούμε την πορεία που μας δείχνει τα ατομικά μας μπλοκαρίσματα. Καταγράφουμε και ζητούμε από τα χρηστικά στοιχεία των σωμάτων μας συνεργασία για καλύτερη καθοδική ροή της χρυσής ενέργειας. Από τη λεκάνη μας στα πόδια μας, στις χρυσές μας ρίζες βαθιά. Όσο περισσότερο ρέει η χρυσή ενέργεια, όσο περισσότερο βαθαίνουν οι ρίζες μας, τόσο περισσότερο ορθωνόμαστε.
ο καθένας μας ένα χρυσό συντριβάνι με τη σειρά του. Από τη χρυσή ατομική μας κεραία αναβλύζει το χρυσό φως και παραλαμβάνουν οι ατομικές κεραίες των ανθρώπων, οι ατελείς, οι μη τελείς κεραίες. Τα ατελή ή μη τελή σώματα της εξελισσόμενης ανθρωπότητας. Ροή. Ροή. Η πλανητική ιεραρχία ενδυναμώνει τον χρυσό ομαδικό μας άξονα, τον ενεργοποιεί και αποτέλεσμα αυτού ο χρυσός ενεργειακός πίδακας που ενεργοποιεί τις ατομικές μας υποστάσεις. Η ισχυροποίησή μας εκφράζεται μέσα από τον χρυσό ενεργειακό πίδακα της ατομικής μας υπόστασης που ενεργοποιεί την ανθρώπινη μάζα, όχι στην ολότητά της, αλλά επιλέγοντας διακριτικά τα πιο αναπτυγμένα κύτταρά της. Αναπτύσσουμε διάκριση και επαναλαμβάνουμε με τη σειρά μας. Επαναλαμβάνουμε το θείο έργο που επιτελείται και για εμάς από εκείνους που είναι πάνω από μας και που βιώνουν την ίδια μαθητεία, όντας μαθητές του Χριστού. Η χριστοποίηση των κυττάρων της ανθρωπότητας την ανυψώνει, τη μοιεί και την καθιστά μοιητή των υπανθρώπινων βασιλείων. Τιμούμε και ευλογούμε. Καταγράφουμε την απρόσωπη υπηρεσιακή ενέργεια, τη ροή. Δοξολογούμε και ευλογούμε. Om. Ζητείτε από τον καθένα διαχείριση της ενέργειάς του και ορθή χρήση των ομαδικών ενεργειακών πόρων. Om. Αργά, συνειδητά, ο καθένας μας εργάζεται. Η εργασία συνεχίζεται. Om. Η γείωση του καθένα
θα είναι βάση των δικών του κριτηρίων. Σόμ.